Στις κάλπες για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες προσέρχονται οι πολίτες στην Πολωνία. 3 γυναίκες αναμετρώνται, στην πραγματικότητα όμως οι ισχυροί άνδρες είναι εκείνοι που κινούν τα νήματα. Από τα θέματα που μονοπόλησαν την προεκλογική εκστρατεία ήταν το προσφυγικό και ο αριθμός των ανθρώπων που θα δεχθεί στο έδαφος της η Πολωνία. Η Μπεάτα Ζίτλο, εκλεκτή του πρώην Πρωθυπουργού Γιάρωσλαβ Καζίνσκι, αναμένεται να αναδειχθεί νικήτρια των βουλευτικών εκλογών. Η δεξιά στροφή του εκλογικού σώματος αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στο ξενοφοβικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι δύσκολη για την απερχόμενη Πρωθυπουργό Εύα Κόπατζ που διαδέχτηκε τον Ντόναλντ Τούσκ. Οι μετρήσεις φέρουν τη φιλελεύθερη πλατφόρμα πολιτών στην αντιπολίτευση. Της Ενωμένης Αριστεράς ηγείται η Μπάρμπαρα Νοβάτσκα. Η 40χρονη ελπίζει να ξεπεράσει το όριο του 8% και να πετύχει την είσοδό της στο Κοινοβούλιο.